Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατάς σας. Είστε καλά, γερός. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Αν και με χτύπησε ένα ρολό από χαρτί κουζίνας και δεν αισθανόμουν καλά το βράδυ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, είχα εφιάλτης, τι να σας πω τώρα, μια χαρά είμαι. Το ειρωνεύεστε, έτσι, το ειρωνεύεστε το ρυθμό. Τι να πω τώρα, πρέπει λίγο να το διασκεδάσουμε γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και να ήθελα να γνωστοποιήσω και εσάς και στους ακροατές ότι εγώ είμαι φίλαθλος του μπάσκετ του Άρη λόγω γκάλης. Δεν έχω καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά, αυτά που είδα με έκαναν να βγω στην κυριολεξία από τα ρούχα μου. Α, είστε εξοργιστήκατε. Αυτά που είδα, εξοργίστηκα. Αυτά που είδα στα διάφορα βίντεο, συγκρίνοντάς τα με άλλες περιπτώσεις όπου ο αθλητής, ο ποδοσφαιριστής τρέχει, ματώνει, ανοίγει το κεφάλι του, το ράβουν επί τόπου. Ο γιατρός του αγώνα του επιτρέπει να συνεχίσει να αγωνίζεται με επίδεσμο στο κεφάλι. Και τώρα μιλάμε για ένα θλαστικό τραύμα, το οποίο ούτε καν τραύμα δεν ήταν, ήταν μια χυμοσούλα ασήμαντη. Να νοσηλευτεί δύο μέρες, ξέρω ένα 24ωρο πόσο νοσηλεύτηκε. Κύριε Τσούκα, αποκλείεται να έχει συμπτώματα ζάλης όπως ο ίδιος δήλωσε. Αποκλείεται και θα σας το εξηγήσω και επιστημονικά, ναι. Θέλετε. Εγώ εκεί θέλω να σταθώ, γιατί αυτός που βάλεται περισσότερο από όλους είναι επιστημονικός κόσμος, εντάξει. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Εγώ θα σας το αναλύσω. Ο κύριος Σομπαρτζόγλου είστε. Και ο κύριος Κόλτας μαζί. Α, εντάξει. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εκτός από γιατρός, είχα την τύχη και χαρά να σπουδάσω και χημικό στη φυσικομαθηματική. Ξέρω, έχω δουλέψει και έχω δώσει και εξετάσεις επάνω στην ανάλυση δυνάμεων και μπορώ να σας πω ότι ένα αντικείμενο, το οποιοδήποτε αντικείμενο, το οποίο πέφτει με φορά εκ των άνω προς τα κάτω και προσκρούει το άνω χείλος του αριστερά στο στόμα άνω χείλος, ναι, του κύριου Γκαρσία, αν αναλύσουμε τις δυνάμεις, η δύναμη σε οποία αναλυόμενη είναι ελάχιστη προς την πλευρά της κίνησης κεφαλής προς τα πίσω και η μεγαλύτερη συνιστόσα δύναμη οδηγεί προς τα κάτω. Άρα λοιπόν η δύναμη η οποία υποτίθεται ότι έσπρωξε το κεφάλι του έτσι ώστε να έχει εγκεφαλική διάσταση, δηλαδή διακίνηση της κεφαλής ώστε ο εγκέφαλος να επηρεαστεί, να έχει τις ζάλες. Να διακινηθεί έτσι η κεφαλή προς τα πίσω ώστε να έχουμε προβλήματα στην αυγενική μοίρα της ποδηλικής στήλης και να βάλει κολάρο. Ήτανε από ασήμαντες έως ανύπαρκτες. Αναλύοντας τη δύναμη προσκρούσης επάνω στο στόμα του. Και ταυτόχρονα απορώ και πώς και γιατί, χτυπώντας στο άνω χείλος και δημιουργώντας αυτό το ασήμαντο τραύμα, που δεν ήταν τραύμα, ήταν θρασιτική εκχύμωση. Λοιπόν, πώς στην γναθοκροταφική χώρα πονούσε. Γναθοκροταφική χώρα είναι πάνω από το πτερύγιο του αριστερού οτός. Δηλαδή χτυπάω στο χείλο μου και πονάει πάνω το αυτί μου. Δεύτερον, να πονάει η αυγενική μοίρα. Τρίτον, να πονάει, να έχω ζάλι και να μην μπορώ. Μα σας είπα και πριν, ο αθλητής ο οποίος θα δώσει κεφαλιές, θα αγωνιστεί, θα τρέξει, θα κάνει, με τραύμα στο κεφάλι, το οποίο το έραψε ο γιατρός στον γόνο πριν από 10 λεφτά, θεωρείται ικανός να παίξει. Και ο Γκαρσίας δεν μπορεί. Δηλαδή, τι να σας πω, ένα παιδί 10 χρονών, αν το χτυπούσε αυτό το ρολό που είχε σχεδόν ξετυλιχθεί, δεν θα γκρίνιαζε. Θα έλεγε, α, πόνεσα λίγο εδώ πέρα, θα έτρεπε το μέρος το οποίο το χτύπησε το χαρτί της ταμιακής και τέρμα, τέλος καλό. Δεν μπορώ να καταλάβω ένας άντρας αυτής της ηλικίας να πάει να νοσηλευτεί διότι το χτύπησε αυτό το χαρτί. Με φόρα σας είπα, παραλαμβάνω, έχει πολύ σημασία να αναλυθεί η δύναμη η οποία επηρέασε τον εγκέφαλο και την αυγενική μοίρα. Υποκειμενικά τώρα, εντάξει, τον επηρέασε, ναι, έτσι ισχυρίζεται. Απ' την άλλη μεριά οι γιατροί, όταν εγώ πάω και πω σε έναν, γι' αυτό είναι και στην αρχή λέγοντας. Μια προσεκτική ερέλα, ναι, ναι. Αν εγώ πάω και αυτά που σας είπα στην αρχή, ότι με χτύπησε ένα ρολό χαρτί και ζαλίζομαι και πέφτω κάτω και κάνω μετό και το πω στο νοσοκομείο που εφευρεύει, γιατροί είναι υποχρεωμένοι να το βάλουν μέσα. Είναι υποχρεωμένοι προληπτικά να κρατήσουν μέσα. Αλλά αντιλαμβάνονται ο καθένας ότι αυτά τα οποία ισχυρίστηκε τουλάχιστον ο κύριος Γκαρσίας, δεν στέκουν. Και πολύ περιμένω να δω και τις ακτινογραφίες και την αξονική
τι θα δείξει αντικειμενικά πλέον. Πρέπει να παρουσιαστεί. Ο κ. Χαρβατζούλης μας ισχυρίστηκε χθες που ήταν μπροστά στην διαδικασία όλη της εξέτασης. Ότι ήταν καθαρές όλες. Ναι, δεν είναι. Τι να... Ο κ. Χαρβατζούλης είναι ένας μεν καρδιοχειρουργός, αλλά έχει δει, να μην πω τη λέξη εκατομμύρια, χιλιάδες ακτινογραφίες, ξέρει να αξιολογεί, το έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και είναι και λογικό βάσει αυτών των αναλύσεων που σας έκανα εγώ, γνωρίζοντας και βλέποντας τουλάχιστον 20 φορές είδα τα βίντεο, τα έχω ξαναδεί και θα ξαναδεί, ο τρόπος, γιατί έπρεπε να αναλύσω τις δυνάμεις οι οποίες ενήργησαν επάνω στο άνω χείλος. Και το κατανοείτε κι εσείς ότι άλλο αν σε ευθεία βολή το έτρωγε αυτό το χτύπημα, γι' αυτό λέμε και σε ευθεία βολή για τα διάφορα πυροτεχνήματα που ρίχνουν φιλάθλοι, άλλο σε ευθεία βολή γροθιά και άλλο σε πτώση ενός αντικειμένου που την δύναμη δεν την νομίζω ότι ήταν παραπάνω από μισό κιλό, ένα κιλό, αποκλείται. Να το χτύπησε πέφτος από πάνω προς τα κάτω. Σε τυλιγμένη αυτό δεν μπορώ να το υπολογίσω, ο βάρος είχε εκεί λόγω της όσεως του. Αλλά πέφτος από πάνω προς τα κάτω δεν μετακινείται η κεφαλή προς τα πίσω σε, με τρόπο ώστε να έχουμε πρόβλημα στην Αυγενική Μέρα της Πολιτικής Στήλης και να βγαίνει την άλλη μέρα με κολάρο. Αν αφήσουμε λίγο το ιατρικό κομμάτι και σε ρωτήσω κάτι άλλο, τη δική σας εκτίμηση, πώς σας φαίνεται ένα γεγονός το οποίο καταγράφει επίσημα. Όχι, όχι, κάτι άλλο. Που καταγράφει επίσημα ο γιατρός του αγώνα. Τι σας λέει το γεγονός ότι επί 15-20 λεπτά η ομάδα αρνούνταν στον γιατρό να εξετάσει τον προπονητή? Εγώ γνωρίζω από αυτά που τα λίγα που παρακολουθώ σαν φίλαθλος και όχι οπαδός, ναι, ότι όταν κάποιος παίκτης, οποιοσδήποτε φίλαθλος τραυματιστεί, τα μεγάφωνα φωνάζουν, τρέχει ο κόσμος. Χρειάζεται άμεσα βοήθεια. Τρέχει άμεσα. Δεν λέμε χτύπησε ο παίκτης, άσε ένα τέταρτο και μετά έλα γιατρέ του αγώνα. Σωστά. Είδατε ποτέ να πέφτει παίκτης που και να ζητάει προθεσμία στην εξέταση. Και να πάει ο γιατρός του αγώνα ένα τέταρτο μετά. Με τόσο βαριά κάκος υποδηλική στήλη όπως αναφέρεται από τον ίδιο τον κύριο Γκαρσία και στο κεφάλι και στον εγκέφαλο και παντού. Ίσως έχετε διαβάσει ένα ανακοινωθεί μια ενημέρωση από το Βαλκανικό την Κυριακή. Που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα αν είναι ενημέρωση. Αλλά ναι, θα σας τη θέσουμε υπόψη. Για ενημερώσεις γενικές δεν μπορώ να πω. Όχι, πώς σας φαίνεται. Ήδημα άνω χείλους αριστερά με επιφανειακό θραστικό τραύμα του σύστηχου βλενογόνου, ευαισθησία στην αριστερή κροταφογναθική άρθρωση. Αυτά δεν ταιριάζουν. Εγώ τουλάχιστον αυτά ήταν που ισχυρίζει τον Γκαρσία. Γιατί κοιτάξτε, αυτό το κόντραμα του βλενογόνου, ξέρετε, μέσα από τα χείλη μας ο βλενογόνος, λίγο να το δαγκάσει, θα έχει μια θλαστική εκχύμωση. Το ίδιο είπε ο κ. Χαρβατζούλης νωρίτερα. Το ίδιο πράγμα. Να δαγκάσω λίγο το χείλο, το έχει να δαγκάσει, το έχει να δαγκάσει η ζωή σας. Αμέσως εκείνο εκεί. Παντσέτες, κάτι τέτοιο. Ναι, ακριβώς. Άρα λοιπόν, με το παραμικρό βλενογόνο που είναι υπερευαίσθητο, μπορεί και είτε ματώνει είτε χυμώνει και βγάζει ένα μοβ χρώμα η περιοχή. Αλλά αυτό που είναι στο άνω χείλος με την κρόταφογναθική χώρα που είναι πάνω από τα αυτή, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Πώς μεταφέρθηκε η δύναμη σε εκεί, εκτός αν το χτύπησαν και εκεί? Μάλιστα. Δεν προκύπτει. Είπατε ότι έχετε δει και το βίντεο, έχετε δει και το αντικείμενο. Έχετε επανάληψη. Ναι. Ποιο είναι το τελικό σας συμπέρασμα για όλο αυτό το οποίο συνέβη? Πρόκειται για ασήμαντη σωματική βλάβη. Αυτό το τελικό συμπέρασμα. Γιατί αν έρχονταν στην ιατροδικασία και τον έβλεπα όταν ήμουν εν ενεργεία πριν από λίγα χρόνια και έβλεπα, θα έλεγα ασήμαντη σωματική βλάβη, χρήζει ειδικής νοσηλείας. Τέρμα. Μάλιστα. Που προφανώς δεν τον επηρεάζει να ασκήσει τα καθήκοντά του. Ναι, το ασήμαντο τα λέμε αυτό είναι. Είναι μια εκχύμωση μικρής επιφανίας στο άνω χείλος, στο βλενογόνο από μέσα. Όχι απ' έξω, από μέσα από το βλενογόνο. Χτύπησε το δόντι με τον βλενογόνο, λίγο πιέστηκε εκεί πέρα και έκανε αυτή την εκχύμωση. Ασήμαντη σωματική βλάβη. Μάλιστα. Φανταστείτε λοιπόν σε έναν αγώνα box, όπου εκεί πέρα ανταλλάσσουν γροθιές, έπρεπε όλοι να είχαν πεθάνει, όχι απλώς να έχουν εγκεφαλική διάση. Έπρεπε να είχαν πεθάνει όλοι. Και όλοι μετά τον αγώνα να βγαίνουν με κολάρα. Είναι δυνατόν? Μα ήταν αθλητικού τύπου ο κύριος Γκαρσία. Δεν ήταν κανένας χαλβάς, ας το πούμε έτσι γενικώς με την έκφραση, τη λαϊκή. Ήταν ένα γεροδεμένο παιδί, προπονητής. Μάλιστα. Κύριε Τσούκα, ευχαριστούμε πολύ για τη σύντηση. Ήσασταν καταδοπιστικός. Να είστε καλά. Παρακαλώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.